Η στήριξη των περιφερειακών μέσων εξίσου μεταεθνικής εμβέλειας τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με αφορμή ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την καμπάνια ενημέρωσης 11 εκατομμυρίων για την πανδημία του κορονοϊού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας ξεκαθάρισε πως η διαφημιστική καμπάνια των 11 εκατομμυρίων θα διανεμηθεί σε όλες τις κατηγορίες των μέσων. Η πρώτη φάση αφορούσε δωρεάν μηνύματα διάρκειας μέχρι ένα λεπτό σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Η δεύτερη φάση της εκστρατείας ενημέρωσης προδιαγράφεται στο άρθρο 30 της από 14 Τρίτου 2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσα στα πρακτικά. Συγκεκριμένα, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Μαΐου 2020, είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας κατά παρέκκληση των κειμένων εθνικών διατάξεων. Η εκστρατεία αυτή είναι ποσοτικά και ποιοτικά διαφορετική από την πρώτη φάση και καλύπτει επιπλέον όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, διαδικτυακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31. Ενημερωτικά μηνύματα, τα οποία θα μεταδίδονται από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς με διάρκεια πάνω από ένα λεπτό. Η συνολική δαπάνη της εκστρατείας ενημέρωσης κατά τη δεύτερη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τα 11 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σε όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες, την αμοιβή της εταιρείας που θα υλοποιήσει το έργο, καθώς και τη δαπάνη προβολής του υλικού σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, έχει προβλεφθεί ρητά η συμμετοχή στην κατανομή της συνολικής δαπάνης των τοπικών και περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης κάθε κατηγορίας. Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου, σε μια ιδιαίτερα ηχηρή παρέμβασή του, έδωσε το σύνθημα για τη στήριξη των περιφερειακών μέσων μέσω του προγράμματος προβολής, αναλύοντας τους λόγους που ιδιαίτερα η περιφερειακή τηλεόραση χρήζει στήριξης για να λειτουργεί. Με λύπη μου, διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή στήριξη στα περιφερειακά μέσα. Είτε αυτά είναι έντυπα είτε ηλεκτρονικά, αλλά πολύ περισσότερο στα τηλεοπτικά μέσα και στα ραδιόφωνα. Να σας πω λοιπόν συγκεκριμένα ότι ενώ σε εθνικό επίπεδο κάματε αυτή τη ρύθμιση για τις δόσεις πολύ καλά, γιατί πρέπει να αλαφρύνουν τούτη την ώρα, την ίδια ώρα η DGA κυνηγάει τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς να τους διακόψει το σήμα εάν δεν μπορέσουν να αποδώσουν. Μέρημνα γι' αυτό λοιπόν. Δεύτερο σημείο. Λέμε ότι τα μέσα έχουν σημαντικό ρόλο και πρέπει να αναμεταδώσουν τούτες τις ώρες. Μα για να το κάνουν χρειάζονται ένα μήνυμο προσωπικό. Και πρέπει να στηριχτούν για την απασχόλησή του. Δεν μπορούν αλλιώς να το κάνουν. Δεν μπορούν να το κάνουν από το σπίτι, ειδικά ορισμένα μέσα όπως είναι η TV, ενώ μπορούν να το κάνουν από το σπίτι εξ αποστάσεως για άλλα μέσα. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να αναθεωρήσετε τη στάση σας σε σχέση με την ενίσχυση των εργαζομένων των περιφερειακών σταθμών. Θα πρέπει να επιδοτηθεί η εργασία τους, να αναπληρωθεί το εισόδημα, όπως κάνουν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί το επίδομα για να παρκάρουμε τον εργαζόμενο. Διότι χρειάζεται ο εργαζόμενος σε αυτήν την περίπτωση. Όπως χρειάζεται και σε πολλές πτυχές της οικονομικής και παραγωγικής ζωής, και εκεί πρέπει να επιλεγεί η στήριξη του εργαζόμενου, ο οποίος χρειάζεται τώρα να δουλέψει. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η εταιρεία. Θα είχε μια σημασία να δούμε μέσω ποιας διαδικασίας δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα σε αυτή την εταιρεία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση στη διαφάνεια, στη διάβγεια δηλαδή, όπως θα ήταν εάν είχε γίνει αυτό το σχέδιο, αυτό το project μέσω της Γενικής Γραμματείας Τύπου. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ υπερθεμάτισαν για τη διαφάνεια και τη δίκαιη κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης που θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτει και την περιφέρεια. Θα ήθελα μόνο να ζητήσω και να ερωτήσω και τον κύριο Υπουργό αν πράγματι από αυτά τα χρήματα τα οποία θα διατεθούν για την προβολή αυτών των κοινωνιών, πόσα θα πάνε αν έχουν εκκληθεί στα περιφερειακά μέσα, τα οποία είναι αναγκαίο να πάνε στα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κεντρικά και τα περιφερειακά να μείνουν όρθια. Πρώτον, διότι οι ίδιοι οι λειτουργοί της δημοσιογραφίας που ενημερώνουν τους πολίτες συμβάλλουν στην προστασία της ζωής. Στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο που είχε φτιάξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ηλεκτρονικό μητρό.
και των περιφερειακών μέσων, τα οποία πλήττονται. Ο Στέλιος Πέτσας στη δευτερολογία του ξεκίνησε με την δέσμευση για την συμμετοχή των περιφερειακών στην διαφημιστική προβολή, χωρίς να εγγυηθεί το 30% που δικαιούνται, ενώ αποκάλυψε συζητήσεις που γίνονται με τον πάροχο δικτύου Ντίτζια, ώστε κανένα κανάλι να μην κλείσει αυτό το διάστημα λόγω χρεών. Το πρώτο θέμα είναι τα περιφερειακά μέσα. Καταρχάς, να είστε βέβαιοι ότι η καμπάνια θα αφορά και τα περιφερειακά μέσα. Το είπα και στην πρωτολογία μου, το επαναλαμβάνω και τώρα. Η μέγιστη δυνατή προσπάθεια θα γίνει για να πλησιάσουμε όσο μπορούμε στο 30%, παρά το γεγονός ότι είναι κατεξαίρεση, όπως ξέρετε, αυτή η διαδικασία, προκειμένου να έχουμε τη μέγιστη δυνατή απήχηση. Στο θέμα, αναφέρθηκε πριν και ο κύριος Κιγκέρογλου και άλλοι βουλευτές, στο θέμα της DJI, για παράδειγμα, ότι έχουν πολλά προβλήματα τα περιφερειακά κανάλια, πρέπει να λάβουμε μια μερίμνα και για εκείνους και όχι μόνο για τα πανελλαδικής εμβέλειας. Θέλω να σας πω, κύριε Γκέρογλου, ότι είμαστε συνεχή επικοινωνία και με την DJI και με τα περιφερειακά κανάλια. Κανένα σήμα δεν θα διακοπεί το επόμενο διάστημα.